Γεια σας από το entertainmentnews.gr. Είμαστε εδώ σε ένα όμορφο θέατρο με τρία νέα παιδιά και ήρθαμε να δούμε το Γέρμα. Δίπλα μου έχω την ηθοποιό, η οποία έχει την Ερμηνεία στο μονόλογο, την Αποδεσποινής, από κυρία, μάλλον Αποδεσποινής γιατί είστε πολύ μικροί. Έχουμε λοιπόν την Ιφηγένεια Καραμίτρου. Δίπλα μας έχουμε την μουσικό, η οποία έχει κάνει και την παραγωγή, από ό,τι έχω καταλάβει, τη Λίνα τη Ζάχαρη. Και πιο και έχουμε την πολυτάλαντη σκηνοθέτρια. Και η τελευταία της παρέας μας είναι η Δεσποινή στο Μαΐς, Τριάντα Φιλίδου. Το είπα καλά. Αυτή τη φορά το είπα καλύτερα από όλες, νομίζω. Λοιπόν, είχα λίγο άγχος να το πω καλά γι' αυτό. Θέλω να ξεκινήσω από τη Λίνα, η οποία ουσιαστικά είναι η μουσικός, έκανε και την παραγωγή και να μας πει γιατί διάλεξε αυτό το έργο, την τριλογία του Λόρκα. Η ιδέα ξεκίνησε πέρσι την άνοιξη, την περασμένη άνοιξη, όταν μας έγινε μία πρόταση από το Φεστιβάλ Κρήτης να συμμετέχουμε και πάνω κάτω προέκυψε στη συζήτηση πάνω η ιδέα, πρώτα με την Ευγένεια και μετά μπήκε στη συζήτηση και στο παιχνίδι και η Θωμαΐς. Η Γέρμα είναι ένα έργο που αγαπώ ούτως ή άλλως πάρα πολύ και πριν από 4 χρόνια όταν με είχαν ρωτήσει αν είναι ένα έργο για το οποίο θέλω να γράψω μουσική, ήταν η Γέρμα. Οπότε η πρώτη δική μου αντίδραση στην πρόταση ήταν θα κάνουμε Γέρμα. Πώς θα την κάνουμε, θα την κάνουμε μονόλογο, θα την κάνουμε έτσι, θα την κάνουμε... Πάνω κάτω λίγο η ιδέα διαμορφωνόταν και από διάφορα πρακτικά ζητήματα που ήταν ποιους έχουμε διαθέσιμους συντελεστές, ποιοι θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτό, πώς θέλουμε να χτίσουμε την ιδέα σαν ομάδα και όλα αυτά. Και κάπου εκεί μπήκε στη παρέα μας και ο άνθρωπος που έχει κάνει τη δραματουργική επεξεργασία του κειμένου και τη μεταφορά από πολύ πρόσωπο σε μονόλογο που είναι και ζει στην Κρήτη, είναι ο Αντώνης Περαντονάκης και τον ευχαριστούμε πολύ για τη συμβολή του στην παράσταση. Αυτά για την ιδέα. Και έτσι καταλήξαμε να παίζουμε απόψε εδώ. Νομίζω ότι η Ιφηγένεια είχε πολύ κουράγιο για να θέλει να παίξει μονόλογο, γιατί ο μονόλογος είναι πολύ δύσκολος. Σίγουρα, όταν καλείς να είσαι μόνος σου επί σκηνής, χωρίς κάποιον παρτενέρ, και να περάσεις ουσιαστικά μόνος σου όλη την παράσταση, είναι αρκετά κουραστικό, αλλά είναι και μία πρόκληση. Δηλαδή, ξέρεις ότι έχεις σχεδόν όλη την ευθύνη της παράστασης μόνος σου και πρέπει να πεις και την ιστορία μόνος σου. Φυσικά. Είναι δύσκολο γιατί δεν πρέπει να κουράσεις, πρέπει να έχεις εναλλαγές και είναι αρκετά δύσκολο το έργο, γιατί ουσιαστικά έχει τις εναλλαγές του πώς είναι στην αρχή χαρούμενη, το πώς λέτε στο σπίτι και όλα αυτά για να καταλήξει στο τέλος. Με αυτό το τέλος πάντων, όχι και τόσο αισιόδοξο τέλος. Εντάξει, ναι, έχει μια διαδρομή. Δηλαδή, έτσι όπως ξεκινάει, σίγουρα δεν φαντάζεσαι ότι καταλήγει έτσι. Αλλά και αυτό είναι το ωραίο. Ναι, φυσικά. Αν ξέρεις και το τέλος, δεν είναι κάτι ωραίο. Πάντως θέλω να πω γενικώς και για τα τρία παιδιά που έχουμε εδώ ότι είναι πάρα πολύ μικρή σε ηλικία. Δηλαδή, πραγματικά αυτό που παρουσίασαν, το είπα και έξω, αλλά το λέω και εγώ on camera, ότι είναι πολύ πιο μεγάλο την ηλικία τους. Είναι πάρα πολύ μικρή και συγχαρητήρια, που σημαίνει ότι έχετε πολύ μεγάλη πορεία μπροστά σας και εμείς που είμαστε δίπλα σας να σας στηρίζουμε. Και τώρα θέλω να πάω στη σκηνοθέτηνα, η οποία είχε νομίζω ένα επίσης δύσκολο ρόλο. Γιατί θα έπρεπε να κάνει το μονόλογο ενδιαφέρον και για εμάς τους θεατές, έτσι. Το είπα τόσο πιο σωστά να θα μπορούσε να υποθεί. Τι, ποια ήταν η πρόκληση λοιπόν για σένα? Κυρίως αυτό. Κυρίως αυτό. Όταν ένα έργο έχει τόσα πρόσωπα, έχει τόση σχέση με τους άλλους, πώς θα μπορεί όλο αυτό να αποτυπωθεί από ένα άτομο, χωρίς απαραίτητα όμως να έχει το μόνο δίκιο. Δηλαδή να υπάρχει περιθώριο, να δούμε και την άλλη. Να μην είναι «Α, η καλή που τα έχει κάνει όλο σωστά και που τι ωραία». Προσπαθήσαμε πολύ να υπάρξει και η στιγμή που αναρωτιόμαστε αν έχει δίκιο. Και που αναρωτιόμαστε αν εκεί που οδηγείται, με τους λόγους που οδηγείται, εάν το δικό μας ήταν κι εμείς, ας πούμε.
Να σε ρωτήσω για κάτι, επειδή είσαι νέα τώρα και έτσι λίγα πράγματα που σκηνοθέτες γνωρίζουν, γιατί και ο σκηνοθέτης μας εδώ είναι κακός. Δηλαδή τώρα που γελάει, είναι κακός. Εσύ καθοδηγείς τους ηθοποιούς σου ή τους λες να βάλουν και τη δική τους νότα μέσα στην ερμηνεία? Σίγουρα και τα δύο. Σίγουρα και τα δύο. Δηλαδή υπάρχει η στιγμή που τη στιγμή θα την κάνει μεγάλη ο ηθοποιός, ό,τι και να γίνει. Και υπάρχει και το έργο ολόκληρο. Εκ των πραγμάτων υπάρχει κάποιος που κοιτάει απ' έξω και έχει μια απόσταση και έχει μια ψυχραιμία να καθοδηγήσει σε μια λίγο πιο μεγάλη γραμμή. Πώς ήταν ο σκηνοθέτης, αυστηρή ή σκηνοθέτης? Όχι καθόλου. Ήταν... Ως σκηνοθέτης. Α, ως σκηνοθέτης, συγγνώμη, παράδειγμα. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Με έδωσε αρκετή ελευθερία και οπότε χρειαζόμουν μια καθοδήγηση, ήταν εκεί. Πρότεινε πάρα πολλές ιδέες. Δηλαδή, αυτό. Ευχαριστώ που μιλήσατε. Είσαι στην ίδια παρέα, έτσι. Είμαστε με ναι. Κάνουμε παρέα. Κάνουμε παρέα. Και ωραία φωνή. Η μουσική βέβαια καταπληκτική, δεν το συζητώ. Ήταν αυτό που τέλος πάντων έδωσε αυτό το κάτι παραπάνω στο μονόλογο. Ουσιαστικά λειτουργούσε και ως παρτενέρ. Εντός εισαγωγικών. Και εντός και εκτός. Και εντός και εκτός. Ήταν ένα από τα βασικά δραματουργικά στοιχεία της παράστασης. Είχαμε ανοιχτή διαβιβλή και σε πολλά σημεία συγκεκριμένα και λειτουργικά δομημένη, ώστε να... Πολύ ωραία. Όταν υπάρχει, ας πούμε, ένας μόνο ηθοποιός επί σκηνής, αρχίζουμε και αναγνωρίζουμε πραγματικά το πόσο σημαντική η παρτενέρ είναι από όλα τα υπόλοιπα μέσα. Είτε είναι η μουσική, είτε είναι τα φώτα, είτε είναι η σκηνογραφία. Μα και τα φώτα, άλλο πλέον έχει σκηνή. Και τα φώτα έπαιζαν πολύ μεγάλο ρόλο, έτσι. Γιατί ουσιαστικά είσαι στον ίδιο χώρο και μια γίνεται νύχτα, μια γίνεται μέρα, αλλάζει χρονικά περίοδο, ανάλογα με το πώς φωτίζεται το χώρο. Ήσασταν πάρα πολύ καλή παιδιά. Αλλά πριν τελειώσουμε, θέλω να ρωτήσω για την Άρτε Λίμπερα, γιατί η τέχνη είναι ελεύθερη. Ναι, ωστόσο. Αστεία ιστορία. Η Άρτε Λίμπερα δεν βγήκε από την ελευθερία της τέχνης, αλλά βγήκε από τη μαμά μου. Όταν της είπα να φτιάξω εταιρεία, μου είπε: ωραία, θα της δώσω το όνομά μου. Τη μαμά μου λέει ελευθερία. Οπότε έτσι βγήκε κάπως η Άρτε Λίμπερα. Αστεία ιστορία, αλλά. Ναι, ναι. Κάπως έτσι. Η Άρτε Λίμπερα είναι μια εταιρεία που την έφτιαξα από το 2020, λίγο πριν τον COVID, με σκοπό στην πραγματικότητα να μπορούμε να δραστηριοποιούμαστε μόνοι μας, χωρίς να χρειάζεται να μπαίνουμε σε διαφόρων ειδών πρακτικές που είναι παγιωμένες πολύ στον χώρο του θεάματος. Εγώ αντιλαμβάνομαι που δεν θέλεις να σε περιορίζουν. Που δεν θέλω να με περιορίζουν, δεν είναι μόνο το ότι θέλω να με περιορίζουν, είναι το θέλω να εργασιακά να έχω ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο δραστηριότητας. Μακριά από δογματισμούς, μακριά από οικονομιστικές πρακτικές, μακριά από πολιτισμούς. Επίσης, να πω ότι η εταιρεία, επειδή εγώ είμαι μουσικός, κύριο αντικείμενο έχει. Κύριο αντικείμενο. Έχει το μουσικό θέατρο και το θέατρο, αλλά κυρίως το μουσικό θέατρο, την όπερα κτλ. Οπότε εκεί πέρα και αν υπάρχει μια ελιτίστικη αντίληψη της πρόσβασης μόνο από τους ειδικούς που ευτυχώς τα τελευταία χρόνια σπάει, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που δρούν προς την ίδια κατεύθυνση. Οπότε κύριος σκοπός ήταν αυτός, μία ελευθερία και μία ασφαλής διαμοιβή με άλλους ανθρώπους. Ναι. Θέλω να πω ότι η Λίνα δεν είναι ούτε 23. Έχει ένα βιογραφικό τεράστιο. Έχει μουσική παιδεία κλασική. Εντάξει. Ναι, δεν είναι όλη έτσι η μουσική, οπότε γι' αυτό το λέω, επιμένω σε αυτό. Λατρεύω κλασική μουσική, λατρεύω τους ανθρώπους που έχουν κλασική παιδεία. Θεωρώ ότι μας ακολούθησε όλη μας τη ζωή, ανεξαρτήτως του επαγγέλματος, έτσι. Το να έχει μια μουσική παιδεία. Και γενικότερα το να
ασχολείσαι και να διαβάζεις τις τέχνες, παιδιά. Είναι φοβερό. Πραγματικά θαυμάζω σας τους καλλιτέχνες. Και είναι αυτό που έχω πει. Θα πλατιάσω λίγο, αλλά θα το πω ότι πραγματικά το lockdown, δεν μου πω ότι την εταιρεία την κάνατε στο lockdown, όταν δεν υπήρχαν τα θέατρα και όταν δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω, δεν υπήρχε αυτό που γιατί την ψυχή μας. Γιατί για μας, τους άλλους ανθρώπους που δεν ασχολούμαστε με την τέχνη, είναι η διέξοδός μας, είναι η ψυχαγωγία. Και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Και να πω ότι βλέπετε αυτό που πάνε σήμερα τα παιδιά, είναι νέα παιδιά, είναι μικρά παιδιά και έχουν πραγματικά τα όνειρα και αυτό φαίνεται από αυτά που λέμε. Ήσασταν καταπληκτικές και οι τρεις. Χαίρομαι πάρα πολύ και σας εύχομαι να φτάσετε πολύ πολύ ψηλά και όταν θα έρθω να σας δω μετά από μερικά χρόνια με το μπαστούνάκι να είστε τόσο μεγάλες που πραγματικά να περιμένω στην ουρά να σας μιλήσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή επιτυχία και στη συνέχεια.